κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κυρίες και κύριοι, στη φόρα και σήμερα με πολλές αποκαλύψεις, τρέχει επικαιρότητα. Δυστυχώς το θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα είναι η κυβωτός του κόσμου, καθώς η μία καταγγελία διαδέχεται την άλλη, είτε πρόκειται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είτε για καταγγελίες για σέλια, είτε για παράνομες υιοθεσίες. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που βγαίνουν στο φως. Πάμε πρώτα να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας παρέα, τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Πολύ καλησπέρα. Να ευχηθώ σε όλους βροχερή Αθήνα σήμερα, αλλά οι ειδήσεις πραγματικά πρέπει να κάτσετε να μας παρακολουθήσετε σήμερα. Θα αποκαλύψουμε πολλά σοβαρά ζητήματα που έχουν αφήσει έξω όλα τα άλλα κανάλια, Ρούλα μου. Και φυσικά να καλησπερίσουμε και τη Χαρά τη Λεμονή. Καλησπέρα, Χαρά. Καλησπέρα και από μένα. Και πάμε αμέσως σε σένα, καθώς ήρθε μια καταγγελία στο φως της δημοσιότητας που αφορά την κυβωτό του κόσμου, όπου φαίνεται ότι κρυφά έπαιρναν την επιμέλεια των παιδιών προκειμένου να βάζουν στο χέρι τα επιδόματα. Ναι, έπαιρναν την επιμέλεια των παιδιών για να βάζουν στο χέρι τα επιδόματα. Το κατήγγειλε ένας 23χρονος που έζησε για τουλάχιστον για περισσότερα 6 χρόνια στην κυβωτό. Είναι ο 23χρονος Νίκος, ο οποίος έζησε μαζί με τον αδελφό του στην κυβωτό στην Αθήνα και στα Γιάννενα. Όπως είπε λοιπόν, κατάφερναν να παίρνουν τα επιδόματα με διαφόρους τρόπους. Έφερε το παράδειγμα το δικό του και του αδελφού του, τον οποίον την επιμέλεια την είχε η γιαγιά. Κατάφερε, λέει λοιπόν, ένας η σύζυγος του πατέρα Αντώνιου και ένας δικός του άνθρωπος να πάρουν την επιμέλεια από τη γιαγιά την ώρα που η μητέρα του δεν είχε χρήματα και δεν είχε καν να φάει. Και αυτό, λέει, το έκαναν, το κατάφεραν με πολλούς τρόπους και πολλούς, σε πολλά παιδιά που είχαν μέσα άνθρωποι, που είχαν την επιμέλεια άνθρωποι πέραν των γονέων. Πέραν των γονέων, ναι. Μιλάμε για συγκλονιστικές αποκαλύψεις, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, εδώ κατάφερναν να παίρνουν επιμέλειες παιδιών, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, γιατί μένει να αποδειχτούν και όλα αυτά που καταγγέλλονται, και έβαζαν στο χέρι τα επιδόματα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πάνω από ό,τι φαίνεται, γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή από τις αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φυσικά θα ανοιχτούν και λογαριασμοί όλων όσων εμπλέκονται. Κοίταξε, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, που είναι και διευθυντής στην Επιτροπή του Μαύρου Χρήματος, όπως λέμε, δηλαδή της διακίνησης παράνομου χρήματος στην Ελλάδα, και ήταν και στην υπόθεση Τράγκα, να θυμίσουμε, άρα ξέρει πολύ καλά τη δουλειά, έχει κάνει και κάνει, μάλλον ήδη, φύλο και φτέρω, όλα τα έγγραφα της κυβωτού του κόσμου. Του δόθηκε λοιπόν αυτή η εντολή, αν θέλεις, από τη νέα διοίκηση, από την κυρία Μαρτίνου, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, καθώς προείδρευε σε ανάλογη θέση, ήταν στο μαζί για το παιδί. Ακριβώς και η ίδια. Επομένως, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχουν κάνει φύλο και φτερό, έχουν εγκλωβίσει τα άτομα τα οποία, πέραν του πατέρα Αντώνιου, είχαν κάνει μία, αν θέλεις, κλίκα, η οποία ήταν ένα συμβούλιο το οποίο αποτελούνταν από ποιους? Από την αδερφή του, συγγενικά του πρόσωπα και άκρος φιλικά πρόσωπα τα οποία αποκαλούσε και κουστοδία. Η κουστοδία, είπαμε, και η σκλάβη. Λοιπόν, φαίνεται ότι τώρα ανοίγουν όλοι οι λογαριασμοί, δεν θα μείνει ούτε άιμπαν, όπως λένε, το οποίο δεν θα ελεγχθεί και δεν θα έχει σχέση είτε με τους ίδιους ως μέλη του ΔΣ, είτε όμως ακόμα και με πρόσωπα
του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο σύζυγος κάποιας εργαζόμενης ή όχι. Θα πούμε αργότερα, αν θέλεις, για το ποια πρόσωπα έχουν λοκάρει. Έχουν κλείσει κάποια πρόσωπα ναι, στις αρχές. Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί είναι κάποιοι να που είναι συγκεκριμένα και έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο. Ωστόσο... Πάντως να πούμε, Ρούλα, να συμπληρώσω εδώ ότι η κυρία Μαρτίνου είπε ότι ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η κυβωτός του κόσμου, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Μαρτίνου, καθώς όπως είπες και εσύ, ότι θα συνεχίσουν να κάνουν το διαχειριστικό έλεγχο για να μπορέσει να λειτουργεί η κυβωτός του κόσμου. Και τρέχει. Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για αυτό που αναλαμβάνουμε. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί είναι σημερινό το νέο και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να δούμε τι θα παραλάβουμε. Είναι το ένα κομμάτι είναι η δικαιοσύνη που έχει αναλάβει και τρέχει. Εμείς θα κάνουμε το διαχειριστικό έλεγχο για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η κυβωτός με όλες τις δομές και να μην υπάρξει πρόβλημα για κανένα παιδί. Έχουμε μάθει στα δύσκολα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε παρόλες τις δυσκολίες. Έχουμε πολλούς βοηθούς δίπλα, δικηγόρους, λογιστές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί ξανά ως κοινωνική λειτουργή ή σε διευθυντικές θέσεις. Οπότε νομίζω ότι με μια καλή ομάδα θα μπορέσουμε. Με την προηγούμενη διοίκηση έχετε μιλήσει? Όχι, όχι. Όλα έχουν γίνει μέσω του Υπουργείου και δεν μπορώ, δεν έχω κάτι, δεν ξέρω να σας πω. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσει η καθημερινότητα και να είναι όλα τα παιδιά να ζουν κανονικά όπως πρέπει με τις συνθήκες που τους αρμόζει. Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Μαρτίνου που είναι η νέα πρόεδρος της Κυβωτό του Κόσμου και χαρά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για περιστατικά ασέλγειας και υπάρχει και ο φίλος του 19χρονου του παιδιού που έκανε την πρώτη καταγγελία λοιπόν, ο οποίος λέει ότι ο πατέρας Αντώνιος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ναι, είπε ότι ο πατέρας Αντώνιος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Το είπε ο 19χρονος που έκανε την ο φίλος, επίσης 19χρονων, του 19χρονου που έκανε την καταγγελία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Για την σεξουαλική κακοποίηση είπε λοιπόν ότι η ασέλγεια ξεκίνησε όταν ο καταγγέλων, όταν δηλαδή ο 19χρονος, ήταν 16,5 ετών, με τον μάρτυρα που μίλησε να κάνει λόγο και για ασέλγειες και σε ένα ή δύο παιδιά ακόμα τουλάχιστον. Ερωτηθείς αν ο 19χρονος του περιέγραψε περισσότερο από ένα περιστατικά, ο φίλος του είπε ότι δεν είχε γίνει μόνο μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές είχε τύχει να ξαπλώνουν στο κρεβάτι και σιγά σιγά να περνάει το χέρι μέσα από τα ρούχα του. Εκεί λοιπόν, αναφερόμενος σε αυτό, είπε ότι ο πάτερ Αντώνιος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έτσι του είχε πει τότε ο 19χρονος σήμερα φίλος του. Όμως, αν θέλεις, μπορούμε να επιστρέψουμε και στον 23χρονο, που είναι ενδεικτική η καταγγελία που έκανε όσον αφορά τα παιδιά που έχουν κακοποιητικές και παραβατικές συμπεριφορές. Όπως είπε ο 23χρονο σήμερα, τα παιδιά που είχαν παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτά η κυβωτός δρούσε με εκδικητικό τρόπο. Έφερε λοιπόν ως παράδειγμα τον 9χρονο αδελφό του, το παιδί δηλαδή με το οποίο μπήκε στην δομή της Αθήνας και των Ιωαννίνων, το οποίο όταν είχε μπει στη δομή είχε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι του, μετένοντες και αρτηρίες στην πίσω μεριά από το γόνατο. Ο πατέρας Αντώνιος λοιπόν όταν είδε το πόδι του, του είπε ότι θα προσπαθήσει να το φτιάξει με χειρουργία και βέβαια έκανε πολλά χειρουργία. Όμως, όταν γύρω στα 15 το παιδί το έπιασαν με έναν φίλο του στο σχολείο να καπνίζουν χασίς, τα σταμάτησαν τα παιδιά από το σχολείο και τους ανάγκασαν να δουλεύουν στα Ιωάννινα σαν εργάτες χωρίς μισθό. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο είχε σοβαρό πρόβλημα με το πόδι, το οποίο είχε κάνει πολλά χειρουργία, το σταμάτησαν να δουλεύουν γιατί είχε παραβατική συμπεριφορά και τα δύο παιδιά θύμωσαν και έπαιξαν ακόμα και ξύλο με το δεξί χέρι του πατέρα Αντώνιου, το οποίο δεξί χέρι είχε μεγαλώσει και αυτό στην Κυβωτό και τον είχε κατά κάποιο τρόπο παιδαγωγός στις δομές. Συγγνώμη, δηλαδή, Χαρά μου, επιτρέπεις? Ναι, ναι. Πραγματικά τώρα είδες τι μας είπες.
ότι μόλις γίναμε όλοι συνένοχοι σε μία υπόθεση. Κάποιοι λοιπόν αφήνανε αυτά τα παιδιά, τι, να μην πάνε στο σχολείο και να πηγαίνουν να δουλεύουν χαμαλίκι. Ναι. Αυτό μας είπες τώρα. Αυτό θέλω. Συνένοχοι μας όλοι λοιπόν. Κάποιοι τους πήραν στις δουλειές τους. Όσοι το ήξεραν. Συνένοχοι είναι όσοι το γνώριζαν και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση. Ένα 15χρονο παιδί μπορείς να του κολλήσεις ένσημα, όχι. Δεν λέω για το 15χρονο, λέω για τους πατέρες και τις μητέρες που βγαίνουν τώρα και κάνουν καταγγελίες, γιατί ενώ δεν τις έκαναν όταν τα παιδιά, όταν τα μάθαιναν αυτά από τα παιδιά τους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ρίξω φθήνη σε κανέναν. Ναι, μην το κάνεις αυτό. Άλλωστε πρέπει να δούμε αν ισχύουν και όλα αυτά και σε αυτό το λόγο έχει δικαιοσύνη. Το θέμα είναι άλλο, ότι αν ισχύει αυτό, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά προέρχονται συνήθως από οικογένειες με παραβατική συμπεριφορά και κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτά τα παιδιά θέλουν άλλο είδος μεταχείρισης. Δεν γίνεται να τα κακοποιείς κι εσύ για να βάλουν μυαλό. Δεν θέλουν τιμωρία. Και εδώ θέλουν την μεταχείριση από ειδικούς ανθρώπους που πρέπει να πλαισιώνουν τις δομές αυτές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Σας ελπίσουμε τώρα λοιπόν με την καινούργια διοίκηση να διορθωθούν τα πράγματα. Καθώς... Όχι την νέα διοίκηση. Πρέπει να αλλάξουν και οι νόμοι. Ρούλα. Πρέπει να αλλάξουν και οι νόμοι, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να γίνει ό,τι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή με το που αλλάζει η διοίκηση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Πάντως πλέον υπάρχει και ένας μάρτυρας κλειδί, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν αυτόπτης μάρτυρας και καίει στην ουσία τον πατέρα Αντώνιο, καθώς λέει ότι μπήκε στο δωμάτιο και τον είδε μαζί με ένα παιδί. Παιδιά, μιλάμε επί της ουσίας, γιατί πλέον έχουμε όλο το υλικό. Τον όσον είπε ο πρώτος καταγγέλλοντας, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον κολλητό φίλο του 19χρονου, για τον οποίο συζητάμε όλοι σήμερα και τον οποίο παρενοχλούσε σεξουαλικά ο συγκεκριμένος πατέρας Αντώνιος. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει. Αν έχουμε, ας τον ακούσουμε, διότι πραγματικά ναι, θα τον ακούσουμε. Δεν θέλω να πω εγώ λέξη, αξίζει η λέξη, τα λόγια του ίδιου του παιδιού. Τον Ιούλιο του 2021 το καλοκαίρι, όταν ήρθε το παιδί με αυτό το στέλεχος πάνω στοιχείο που το οποίο διαέμενα κι εγώ εκεί, τότε αρχίσαμε να συνομιλούμε συνήθως κάθε βράδυ ή στη δουλειά που ήμασταν μαζί και να τα λέγαμε. Εγώ τον έβλεπα παλαιότερα στα social media, Instagram, Facebook, που τον έβλεπα με έτσι ακριβά ρούχα, με ρολόγια, κινητά και αυτά, λεφτά. Εγώ τον επήραζα πάντα σχολιάζοντας, ξέρω εγώ, έλα, περνάς μια χαρά, είσαι, ξέρω εγώ, στο κλειδί. Και τέλος πάντων και εκείνος γελούσε και έλεγε ότι, αδερφέ, δεν είναι έτσι όπως θα λες. Θα δεις αυτοί μου τα ποτέ στα social, μετά θα αποκόντα μου, λέει. Ξέρεις, λέει ότι η μητέρα μου είναι πάρα πολύ χάλια, παντού μέχρι και στην τουαλέτα μου που πηγαίνει κυκλοφορεί με οξυγόνα. Ξέρεις, μας έδωσε ένα σπίτι που μένει εκεί πέρα. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου μπήκε και εκείνος ο μεγάλος και δουλεύει στην Κιβωτό, κάτω στην αποθήκη εκεί πέρα τροφίμων. Και εγώ είμαι εδώ πέρα, εντάξει. Μετά του λέω, ναι, παρακάτω. Αλλά εντάξει, αυτό το στέλεχος λέει δεν είναι έτσι όπως το ξέρεις και έτσι όπως το φαντάζεσαι και όλα αυτά. Και λέω, τι θες να πεις. Τι να σου πω, πότε το λέω πήγα στο Βόλο, άρχισε λέει σιγά σιγά, παραγνωριστήκαμε δηλαδή. Σιγά σιγά ξεκίνησε να με εκμεταλλεύεται. Λέω, με την έννοια σε εκμεταλλεύεται δηλαδή τι. Ότι φιλερχόταν πιο κοντά μου, με πλησίασε, πηγαίναμε για θάλασσα, έβαζε έτσι καμιά δεκαριά φορές το χέρι του από μέσα από το μαλλιό μου. Μετά, ξέρω εγώ, ξεκίνησα να πηγαίνω στο δωμάτιο του να του βγάζω τα παπούτσια, τις κάλτσες, την άλλη μέρα να το ξαναβάζω, να του κάνω μασάζ, τέτοια πράγματα. Έβγαζα, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου με χαϊδεύε παντού. Με έβαζε να κοιμάμαι πάνω, ας πούμε, στο μπούτι του κοντά στο μόριό του. Και όταν ήρθαμε στοιχείο και εγώ ήμουνα, μιλούσα με το συνέχεια. Αυτό το στέλεχος μας έβλεπε ότι συνέχεια ήμασταν μαζί και μιλούσαμε και τα λέγαμε και περνάγαμε ωραία. Και πάντα στις δουλειές, αγχωρητικές δουλειές, εκεί που μας βάζατε και να κάνουμε, πάντα είμαστε μαζί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ένα βράδυ τον έπιασε και του είπε ότι ξέρεις κάτι, με τον κομμένη παρέα γιατί ζηλεύω. Και μετά
Ήρθε κατευθείαν και μου το είπε και λέω τι λέει ρε φίλε. Δηλαδή και μετά για τους επόμενους έναν με 1,5 μήνα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί μας είχε κόψει. Να μιλάμε γιατί ζήλευε λέει. Με ένα μήχε από το πρωί μες το βράδυ στη κουζίνα. Μετά την άλλη μέρα με ένα με έβγαλε από την κουζίνα και με έβαλε να ξυπνάω 6 ώρα να πηγαίνω εκεί πέρα στο βουνό μαζί με τα άλλα τα παιδιά να σκάβουμε, να σπάμε πέτρες και τέτοια πράγματα. Και 2 η ώρα που τρώγαμε, μετά ξαναπηγαίναμε και εγώ το απόγευμα μόλις χόλαγε η μαγείρισα πήγαινα στη θέση της. Είμαι τόπτης μάρτυρας, έτσι, δηλαδή το έχω δει με τα μάτια μου. Περίπου 12-13 Αυγούστου, εκεί πέρα όταν εγώ πάντα ήμουν σε κάθε βράδυ μου σε κουζίνα, δηλαδή, μου δώσαν διαταγή, δηλαδή, ότι είχα αυτό το στέλεχος, βάλε φαγητό σε δίσκο και αυτά και πήγαινε του, λέω, πού να το πω, δεν θα έρθει εδώ, στην πιζαρία, όχι, λύσω το δωμάτιο του. Το πήγα, έκλεισα και την κουζίνα, ήταν η ώρα περίπου 10:30-11, κάπου εκεί. Εγώ πήγα, δεν χτύπησα τίποτα, δεν έκανα πόρτα, δηλαδή, καθόλου, μπήκα μέσα και αυτό που είδα μετά δεν είχε προηγούμενο, δηλαδή, είδα στο στέλεχος και το παιδί, δηλαδή, το φίλο μου, ο φίλος μου, δηλαδή, με λίγα λόγια, είχε το σ*** του στελέχου. Αυτό. Μετά αυτό όμως κράτησε περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα. Εγώ κατάλαβα ότι με είδε. Μετά κλείνω, κάθομαι απ' έξω 3-4 λεπτά, συνειδητοποιώ τι είχε γίνει. Σου λέω, είχα κατακοκκινήσει, είχα γίνει ντομάτα. Μετά χτυπάω, μετά λέει ποιος, λέει το φαγητό σας. Πέρα μισό λεπτό, ξέρω εγώ, έρχεται, ανοίγει, πάω από το σελίδι, λέω καληνύχτα, έχω κλείσει την κουζίνα, νερό σας έχω φέρει αυτά και αυτά. Αυτά, γεια σας, καληνύχτα. Βγαίνω, λέω δεν είμαι τρέλος, θα κάτσω, λέω να δω, μέχρι τέλος, να βγει ο φίλο μου γιατί όταν μπήκα μέσα δεν τον είδα. Και όταν μπήκα μέσα τη δεύτερη φορά δεν είδα τον φίλο μου μέσα. Στο πρώτο τον είχα δει να κάνει αυτό το πράγμα. Πήγα εγώ στο απέναντι σπιτάκι, που το απέναντι σπιτάκι είναι και το γραφείο. Το έχομουν από πίσω, σκοτάδι κιόλα και περίμενα εκεί 2 με 2,5 ώρες μέχρι να βγει ο φίλο μου. Έκατσα, όντω βγήκε, είδα ότι πήρε το δρόμο του για να έρθει προς εμένα στο δωμάτιο γιατί κάθε βράδυ ερχόταν και τα λέγαμε. Μετά πήγα κι εγώ και λέω φίλε, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έχω πέσει το φίλο, θα έχω τρελαθεί. Τι είναι, γιατί κάνεις έτσι. Τι γιατί κάνω έτσι, λέω, αφού σε είδα. Λέει, τι με είδε. Λέω, κόψω μέσα, λέω στο δωμάτιο, λέω, σε είδα, λέω, εσύ δεν είσαι, λέω, όχι, όχι, δεν είμαι εγώ, μου λέει, πας καλά, πού να, πού λες, εγώ δεν ήμουν, εγώ μου στην κουζίνα. Κοιμόμαστε το πρωί, έρχεται από μόνος και μου λέει, αδερφέ, σ' έλεγα εγώ, λέω, εσύ είσαι έτσι. Λέει, ναι, ρε, φίλε. Αυτή ήταν λοιπόν η καταγγελία, ο μάρτυρας όπως φαίνεται και τον πατέρα Αντώνιο. Αλλά συνεχίσουμε λοιπόν γιατί υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Όπου εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες φαίνεται να δείχνουν ότι παιδιά ξαναβαφτίζονταν προκειμένου και όπως φαίνεται δηλαδή ενδεχομένως για να προχωρήσουν σε κάποια παράνομη υιοθεσία. Σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλονται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, εκδότη του Εκκλησία Online. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Θυμόμαστε ότι τα είχαμε πει και πριν μια-δυο μέρες ότι. Έτσι ακριβώς. Ναι, υπήρχε. Ακούγονταν ότι υπάρχει ένα παράνομο κύκλωμα υιοθεσιών. Από ό,τι φαίνεται τώρα γίνονται και καταγγελίες επίσημες, όπου φαίνεται ότι όντως γινόταν αυτό το πράγμα. Και ναι, να έτσι πούμε, ακριβώς είναι. Κύριε, αγαπητέ κύριε Καραγιάννη, καταρχήν καλησπέρα και συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ σας. Δεν περιμέναμε ότι επί της ουσίας θα έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις γιατί για το χειρότερο πράγμα στον πλανήτη, παράνομες υιοθεσίες παιδιών. Φαίνεται να είχατε δίκιο στο ρεπορτάζ σας και στα όσα μας είπατε, καθώς ο ίδιος ο Γιώργος Σταμάτης, πρέπει να το πω, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέφερε ουσιαστικά ότι κάνανε τι σε παιδιά που είχαν ήδη βαπτιστεί, τα επαναβαπτίζανε, τους δίνανε νέο όνομα, το οποίο σύμφωνα με την πρακτική όπως λένε οι δήμονες που γνωρίζουν γύρω από την κοινωνική αλληλεγγύη γίνονταν γιατί, για να γίνουν παράνομες υιοθεσίες όπως μας είπατε. Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και νομίζω οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες στο θέμα αυτό, γιατί αυτό που πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτον, από πού είναι αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, εάν υπήρχε συγκατάθεση των οικογενειών, αν είχαν οικογένειες, εάν οι οικογένειές τους είναι Έλληνες πολίτες ή έχουν εδώ πέρα, έχουν μείνει μόνιμα, δηλαδή πρέπει να εξεταστεί ένα πολύ μεγάλο νομικό
έτσι καθεστώς για να δούμε ακριβώς τι συνέβαινε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο υπήρχαν οι μαρτυρίες εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, οι οποίες όλοι μας συμβάλαμε λίγο για να και τώρα τι εξετάζει η δικαιοσύνη, είναι εάν αυτές, εάν ορισμένες υιοθεσίες παιδιών στην Αμερική κυρίως, γιατί εκεί ήταν η από ομογενείς της Αμερικής έγινε η συγκεκριμένη επαφή με την κυβότα του κόσμου, αν οι συγκεκριμένες υιοθεσίες είναι εντός του νομικού πλαισίου ή αν είναι παράνομες. Αν έχουν τηρηθεί δηλαδή τα δέοντα που ορίζει η νομοθεσία μας ή αν είναι παράνομες. Αυτό εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ελπίζω πραγματικά, είναι αυτό που είχε πει και ο Χομενίδης προχθές, ελπίζω να αθωθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι τόσο σοβαρά πλέον και επιβαρυντικά όλα αυτά που κατηγορούν τον πατέρα Αντώνιο, που έχουμε πέσει από τα σύννεφα όλοι. Αυτό το οποίο όμως με προβληματίζει είναι ότι βλέπω ότι ακόμα βγαίνει μπροστά το θέμα του ιερατικού του καθήκοντος. Και βλέπω ότι ο κόσμος, παρόλο που υπάρχουν παιδάκια, και ξέρετε, το χριστιανικό και το ορθόδοξο είναι το να υπερασπίζεται τον αδύναμο, είναι το να υπερασπίζεται το σωστό και το δίκαιο. Όχι επειδή κάποιος φοράει την προβιά και είναι προβατόσχημος λύκος και φοράει το ράσο να τον αθώνει η κοινή γνώμη καθημερινά, να τον θέτει στη θέση του θύματος αντί για τη θέση του θήτη, να αμφισβητεί την Εκκλησία, να αμφισβητεί την πολιτεία, να αμφισβητεί τον Αρχιεπίσκοπό μας, τις αρχές, τη δικαιοσύνη. Τι θέλετε και να πείτε? Θέλω να πω ότι διαβλέπω ότι επειδή δεν προχωρά γοργά η υπόθεση αυτή, διαβλέπω την περιραίωση ατμόσφαιρα ότι αρκετοί, όχι όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου αρχίζει και έχει αμφιβολίες. Αρχίζει δυστυχώς και θέτει στη θέση του θύματος τον πατέρα Αντώνιο και έχει του θήτη. Μα κύριε Καραγιάννη, ήδη έχουν κινηθεί πολύ γρήγορα, έτσι, και η κυβέρνηση, είδαμε ότι έγινε και η αλλαγή στη διοίκηση. Πρέπει φυσικά όμως να γίνουν, να εξεταστούν οι μάρτυρες, να διαστευρωθούν όλα τα γεγονότα. Αλλιώς είναι λίγο δύσκολο να τον κατηγορήσει κάποιος και να τον καταδικάσει χωρίς σίγουρα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σίγουρα, προφανώς. Απλά επειδή, ξέρετε, βγαίνει μία μαρτυρία ενός ανθρώπου, για παράδειγμα, έτσι, διαίρεση δηλαδή, ποιο ήταν ο θεμέλιος λίθος της όλης συγκροτήσεως της κατηγορίας εις βάρους του πατρός Αντωνίου. Ήταν η μαρτυρία που διέρευσε την προηγούμενη από μερικές μέρες περί του 19χρονου ανθρώπου, περί της ασέλγειας. Ωραία, αυτή ήταν η βασική μαρτυρία. Από εκεί και πέρα έχουν βγει και εμείς έχουμε φιλοξενήσει, γιατί φιλοξενούμε όλοι μας όλες τις πλευρές. Δεν είμαστε προκατηλημένοι με κανέναν. Ωραία. Εγώ βλέπω όμως ότι προσπαθούν κάποιοι τεχνιέντος με πρόφαση το ράσο, με πρόφαση το σπουδαίο λειτουργήμα του ιερέα, να το βάλουν ως ασπίδα και να θυματοποιήσουν ένα πρόσωπο που έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά ενδεχομένως διέπραξε αποτρόπες πράξεις. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι ανησυχητικό και επικίνδυνο. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, δεν υπάρχει το διαβοή, θα πρέπει να αφήσει η κοινή γνώμη τη δικαιοσύνη να ενεργήσει, χωρίς να σιωπήσουμε όλοι μέχρι να αποφανθεί. Όχι να καταδικάζουμε την Εκκλησία ή τον οποιονδήποτε, επειδή πήρε θέση να διώξει, ας πούμε, και να θέσει αργία προσωρινά τον πατέρα Αντώνιο. Δεν έχει κατηγορήσει πάντως κάποιος την Εκκλησία μέχρι στιγμής. Όλοι είναι σύμφωνοι στην απόφαση που πήρε ο Αρχιεπίσκοπος στο να σταματήσει να ιερουργεί ο πάτερ Αντώνιος. Τουλάχιστον δηλαδή. Θα σας πω, επειδή ζούμε και στους δύο κόσμους, έτσι, και στον κόσμο της καθημερινότητας, αλλά και στον ας πούμε περίεργο κόσμο των social media που ουσιαστικά καθορίζουν, όπως ξέρετε, την πραγματικότητα αργά ή γρήγορα. Αν υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα, μπορεί και όντως να υπάρχει μια μικρή μερίδα, δυστυχώς, η οποία όμως φωνάζει πιο δυνατά από το υγιές τμήμα του ελληνικού λαού. Επειδή φωνάζει πιο δυνατά, δεν σημαίνει ότι θα τρομάξει τους θεσμούς, δεν σημαίνει ότι θα τρομάξει την Εκκλησία μας, ούτε τη δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και για να μην νομίζουμε κάποιοι ότι έχουμε εμπάθεια με το συγκεκριμένο πρόσωπο, έχουμε αποδείξει και εγώ και πολλοί άλλοι και όλοι οι συνάδελφοι και εσείς στο παρελθόν, ότι έχουμε στηρίξει ιερείς που έχουν αδικηθεί ίσως από κάποιους μέσα στην Εκκλησία. Άρα δεν έχουμε εμπάθεια με τους ιερείς, ούτε υπερασπιζόμαστε τους θεσμούς και την Εκκλησία μόνο. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και το σωστό. Το θυμόμαστε πολύ καλά και εσείς έχετε βγει και έχετε μιλήσει για αρκετά θέματα, τα οποία θυμόμαστε και με το θέμα του Λυκαβητού τότε, με τον πάτερ Δημήτριο.
Έτσι, έτσι. Το οποίο τελικά ο άνθρωπος και αθώθηκε και αποκαταστάθηκε και στον ναό του και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Μακάρι το ίδιο πράγμα να γίνει σε κάθε περίπτωση. Μακάρι να είναι ψεύδι όλα αυτά. Αλλά πάνω απ' όλα εμείς οφείλουμε να υπεραπιστούμε τις παιδικές ψυχούλες και ό,τι έχουν βιώσει, που αρκετά είχαν βιώσει πριν πάνε εκεί, να μην τους φορτώσουμε άλλα. Και πρέπει όλοι μας, επειδή άκουσα χθες, βγήκε σε εμάς ένας Αγιορείτης, ο οποίος ήταν φίλος στενός του πατρός Αντωνίου, και το λέω πρώτη φορά αυτό. Αγιορείτες, από το Άγιον Όρος, έτσι. Για να καταλάβουμε ποιοι παίρνουν το μέρος ποιου. Και βγαίνει και λέει ότι είναι ένας Άγιος, ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα, ότι γίνεται επίτηδες για να το στοχοποιήσουν οι άθεοι, φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα τέλος πάντων, έτσι. Μιλάει ότι δεν έχει που να μείνει τώρα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σύμφωνα με τη μαρτυρία του φίλου του, ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα του δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Γιατί τους διώχνουν από το ίδρυμα τον Κολονό, που εκεί στεγάζονταν, ήταν οι δυο τους και τα παιδιά τους. Και τώρα με την αλλαγή της διοικήσεως θα πάνε να μείνουν σε ένα φιλικό του περιβάλλον, για να αποφύγουν, το οποίο δεν θα μαθευτεί κιόλας και ευνόητους τους λόγους, για να αποφύγουν, λέει, και τις κάμερες και τον διασυρμό τον οποίο υφίστανται, οι οποίοι είναι και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Πάντως να απαντήσουμε σε αυτούς που παίρνουν λοιπόν το μέρος του, ότι υπάρχουν 10 επώνυμες καταγγελίες οι οποίες θα μετατραπούν σε καταθέσεις στο συνήγορο του πολίτη. Δεν είναι δυνατό να είναι τρελοί οι παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί, όλοι όσοι εργάζονταν στις δομές, πόσο δε τα ίδια τα παιδιά, επειδή κάποιοι θέλουν να ξεπλύνουν τον πατέρα Αντώνιο. Αυτό που λέει βέβαια ο κύριος Καραγιάννης είναι ότι να περιμένουμε να δούμε, και αυτό που είπαμε και εμείς, να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και η προανάκριση, χωρίς να παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Φυσικά βέβαια, εφόσον υπάρχουν τόσες πολλές καταγγελίες, είναι λογικό και φυσικό ότι πρέπει να ελεγχθούν και να μην αγιοποιούμε εντός εισαγωγικών τον πατέρα Αντώνιο, γιατί υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, υπάρχουν πολλοί οποίοι αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούγονται κυρίως στο διαδίκτυο. Εγώ σας είπα, εμείς βγάζουμε όλοι μας κάθε φωνή. Εμένα με προβλημάτισαν, ας πούμε, και φωνές είδα παρουσιαστών και έγκριτων παρουσιαστών, που βγήκανε και είπαν ότι για μένα είναι αυτός, λέει, μέχρι να αποδειχθεί. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι αρχίζουν και παίρνουν κάποιοι άνθρωποι αποστάσεις, ίσως αντιλαμβανόμενοι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν θα γίνει με καθεστώς αρένας η όλη διαδικασία αυτή, δηλαδή με ποιο πρόσημο είναι τα social media, με αυτό το πρόσημο θα κινηθούμε όλοι. Θα πρέπει να αναζητούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, και πάντα με γνώμονα το να μην τραυματιστεί μια παιδική ψυχή. Σήμερα το πρωί βγήκε πάλι αυτός ο ανεκδίκητος άνθρωπος, που εγώ τον είπα δημόσια απατεώνα, τον εκπρόσωπο δήθεν των σύρων της Ελλάδος, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται αυτός ο θεσμός. Είναι αυτός που μπήκε μέσα και χτύπησε. Αυτός που μπήκε μέσα. Εγώ λοιπόν σήμερα στη δομή, με την πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, και τους ρώτησα ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει αυτός ο οργανισμός? Όχι, μου λέει. Δεν υπάρχει οργανισμός. Να τα πλάνα. Συγγνώμη, κύριε Καραγιάννη, έχουμε τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό του ανθρώπου που τώρα κατηγορείται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Σύρους και πήγαινε να διεκδικήσει 4 παιδιά από εκεί μέσα. Έτσι. Πρόκειται, και το είπα live αυτό, και τον παρακοινώ να με μηνύσει εφόσον λέω ψέματα. Πρόκειται για ένα άτομο, για πλαστοπροσωπία. Δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Ο μοναδικός οργανισμός που είναι αναγνωρισμένος από την πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, υπάρχει, έχει να κάνει με την ελληνοσυριακή φιλία, είναι πρόεδρος μια κυρία Μούσβε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Μπάκρη, είναι ένας τυχοδιώκτης, ο οποίος υποστηρίζει εξτρεμιστές στη Συρία, αντί των χριστιανών, κυνηγάνε τους χριστιανούς, είναι στην ομάδα ατόμων που έχουν αντιχριστιανικά, τέλος πάντων, ιδεώδη και τρόπο και στάση ζωής. Και βγαίνει τώρα, εκμεταλλευόμενος όλο αυτό το οποίο γίνεται, να αποκομίσει δημοσιότητα, και όχι μόνο αυτό, να βγει όσο εκπρόσωπο των Σύνων της Ελλάδος, με σκοπό να αποκομίσει κέρδη από δωρεές που κάνουν οι φιλάνθρωποι για τους Σύρους, οι οποίοι υποφέρουν. Είναι ντροπή το αυτό που κάνει, η επίσημη πρεσβεία τον καταδικάζει, και είναι ντροπή και στα κανάλια που τον βγάζουν αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ευτυχώς σήμερα ξεκαθαρίστηκε το τοπίο, φάνηκε ποιος είναι, η ύβρις του, και πάει εκεί που ζουν παιδάκια για να κάνει το κομμάτι του, έτσι. Πρέπει λίγο να μπει ένα όριο και να μην... Ας μην ξεφύγουμε από το θέμα πάντως, ναι, ας μην ξεφύγουμε πάντως από το θέμα. Έβλεπα ειδήσεις και τίτλους με ένα πρόσωπο που δεν υφίσταται. Πρόεδρος λέει ένας οργανισμού που δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν βγαίνει ένα πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
να βγαίνει και να λέει για σατανάτες, για χίλια δυο και να βρίζει και να κάνει τα τρελά του, ας πούμε, για να πάρει δημοσιότητα. Δεν είναι, είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά. Ναι, να υπάρχουν, και δεν το λέω επειδή είναι κατήγορος του πατρός Αντωνίου, δεν το λέω γι' αυτό, και υπέρ του να ήταν. Η συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε κάποιον ο οποίος τέλος πάντων θέλει να έχει δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο. Πρέπει να είναι ευπρεπής κάποιος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί είδαμε κι εμείς τα πλάνα τι ακριβώς συνέβη χτες. Και να πούμε ότι ο κύριος Μπάκρη έλεγε ότι είναι ο εκπρόσωπος των Σύριων και είδαμε και στα πλάνα κάποιον πατέρα ενός παιδιού, ο οποίος έσπασε στην ουσία την πόρτα προκειμένου να μπει μέσα. Εντάξει, όλο αυτό εμένα είναι ένα πλαίσιο θεατρικότητας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πήγε τώρα να το κάνει αυτό το πράγμα ο πατέρας, γιατί σας είπα, ο άλλος πρόκειται περί απατεώνα, το οποίο το υποστηρίζω. Το δηλώνω απερίφραστα και τον καλώ για να με διαψεύσει, να με μιμήσει για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ τον αποκαλώ πλήρως απατεώνα και θα φέρω και την ίδια από την πρεσβεία της Συρίας για μάρτυρα στο δικαστήριο, αν με πάει, που δεν πρόκειται να με πάει, πρόκειται, ξαναλέω, περί ανθρώπου φάντασμα, ο οποίος λέει ψέματα. Δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση. Τώρα τα πρόσωπα τα οποία λένε ότι έχουν οικογένειες εκεί πέρα μέσα, δεν το γνωρίζω, αλλά με το να πηγαίνουν σε ένα καταφύγιο παιδιών, σε ένα άσυλο. Και να δημιουργείται όλη αυτή η φασαρία, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Το οποίο τώρα μπήκε μια νέα διοίκηση με εκλεκτούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην είναι μεν ιερείς, γιατί το άκουσα και αυτό. Ο Αγιορείτης εχθές, δημόσια βγήκε και μας είπε, ότι λέει δεν ντρέπονται, λέει, που στη δομή δεν βάλαν ούτε έναν ιερέα στο διοικητικό συμβούλιο, λέει το καινούριο. Μα του λέω, άνθρωπέ μου, δεν είναι εκκλησιαστική δομή. Μπορεί να έχει ταυτιστεί κακώς με ιερέα. Δεν πρόκειται περί δομή της εκκλησίας για να βάλουν ιερέα μέσα. Έλατε. Γιατί μετά λέει το αφήγημα ότι τα παιδιά λέει εκκλησιάζονταν κάθε Κυριακή. Προσέξτε. Πρέπει να τι λέει, λες και χρηματοδοτούταν η δομή από την Αρχιεπισκοπή. Κύριε Καραγιάννη, το γνωρίζουμε ότι δεν είχε καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είχε πραγματικά. Αλλά προσέξτε όμως πώς τεχνιέντος το κάνουν και το δένουν ωραία και συναισθηματικά για να βαρέσουν κάπως. Λέγοντας ότι παιδιά, δεν βάλαν ιερέα, άρα είναι αντίχριστοι. Άρα είναι άθεη η νέα διοίκηση. Για να μας κάνουν το πίμνιο να πούμε ότι κοίτα να δεις, διώξαν τον Άγιο, έτσι, και τώρα η νέα διοίκηση είναι του διαβόλου. Αντί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε τους αξιόλογους ανθρώπους που κάνουν προσπάθεια να μην κλείσει. Κύριε Καραγιάννη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οτιδήποτε άλλο φυσικά θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για την κατάξυση του χρόνου. Δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και εμείς έτσι πάμε λίγο να διασκεδάσουμε. Θα επιστρέψουμε φυσικά στο θέμα της κυβερνήσεως του κόσμου, αλλά πάμε λίγο να διασκεδάσουμε. Πέμπτη λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, Σταμάτης Γονίδης Ζαφύρης Μελά στο Vegas Live Stage, για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ευχάριστες στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Σταμάτης Γονίδης Ζαφύρης Μελά. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Vegas Life Stage, λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς, για να περάσουμε όμορφα, για να ξεχάσουμε όλη αυτή τη μαυρίλα των τελευταίων ημερών, για να διασκεδάσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050 και φύγαμε για Vegas Life Stage. Και να επιστρέψουμε πάλι στο θέμα της Κιβωτού του Κόσμου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για κακοποίηση. Υπάρχει μαρτυρία ενός 22χρονου, ο οποίος έμενε στη δομή και καταγγέλει άσχημη και κακοποιητική συμπεριφορά. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο 22χρονος. Και βία και ψυχολογική βία και φασαρίες από το πουθενά, χωρίς λόγο, τιμωρίες.
Έφαγε ένα χαστούκι ο αδελφός μου, έφαγε ένα χαστούκι άλλη μια κοπέλα. Με τι αφορμή τα χαστούκισαν τα παιδιά? Εμένα ο αδελφός μου το χαστούκι που είδα πρώτη φορά, το έφαγε επειδή κουνούσε μια τσάντα πέρα εδώ. Εγώ με το που το έμαθα και το είδα, το επόμενο πρωί πήγα σχολείο, το έσκασα από εκεί. Έφυγα και πήγα να βρω το συγγενής μου για να του πω ότι παιδιά, το πράγμα είναι άσχημα εκεί μέσα. Όταν εσείς επιστρέψατε πίσω, είχατε υποστεί κάποιες κυρώσεις? Εννοείται, ναι. Τι... Επιστρέψα πίσω, ήμουν στην απομόνωση για ένα μήνα. Το πρόγραμμά μου ήταν φαγητό το πρωί, σχολείο, γυρνούσα το σχολείο, φαγητό και δουλειά. Ξανά σπίτι, φαγητό, ύπνο. Δεν πήγαινα δηλαδή να διαβάσω κάθε μέρα, όπως πήγαν όλα τα παιδιά. Δεν πήγαινα να διαβάσω, επειδή είχα κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ότι με αφήσαν και με τις ίδιες κάλτσες σε 7 μέρες. Την πρεσβυτέρα την βλέπατε, ερχόταν στη δομή? Ερχόταν κάθε μέρα, αρκετά συχνά, αλλά δεν είσαι πολύ σπαθής, ας πούμε, ειδικά με τα αγόρια. Σαν να μην τους νοιάζει, ας πούμε, ποιος είσαι και τι κάνεις με το σπίτι τους. Είναι κατά πολύ βίαιος. Είχε με ένα παιδί, τον έσπρωξε πρώτα και μετά αντέδρασε το παιδί πάνω στο τσακωμό. Συνέχεια είχε τσακωμούς με παιδαγωγούς, συνέχεια τσακωμούς με παιδιά, συνέχεια τσακωμούς με οποιονδήποτε ήταν τριγύρω του. Αυτός ο τι ακριβώς ήταν? Ο ξεκίνησε ως αποθηκάριος και δεν ξέρω πώς να μπορεί να είσαι αποθηκάριος με παιδαγωγός, αλλά έγινε κάτι μαγικό τώρα. Είχε χτυπήσει παιδιά? Φυσικά. Και τον αδελφό μου τον έχει ξαναχτυπήσει και άλλο ένα παιδί. Θα μου κοίταμε ανήλικα. Σίγουρα πολλές φορές έχουν κάνει εμείς άσχημα με τον τρόπο τους. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική στιγμή. Είναι φίλο του Βοτώου που μου είπε εσύ θα αποτύχεις, θα γίνεις περνάκια σαν τους γονείς σου και θα έχεις ξαναζητάς την βοήθεια της Κιβωτού. Τους ενόχλησε δηλαδή το γεγονός ότι θα φεύγατε από τη δομή? Ναι, εγώ έγινα 18 και είπα παιδιά πάω να βρω τον δρόμο μόνος μου. Ευχαριστώ και φεύγω. Ο πατέρας μου κινήθηκε να με πάρει, δεν έβγαλα άκρη ποτέ. Ποιος έμπαινε εμπόδιο? Εννοείται η Κιβωτός. Πραγματικά είναι σοκαριστικές οι καταγγελίες και έχουμε και μία καταγγελία σοκαριστική, μία μαρτύρια, μία 20χρονη κοπέλα Χαρά, η οποία, όπως λέει, την έδιωξαν από τη δομή όταν κάποια στιγμή έκανε έκτρωση. Την είχαν στην απομόνωση για 3 χρόνια και η ίδια λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αδερφός της βρίσκεται και εκείνος απομόνωση στην δομή. Ναι, πράγματι, η 17χρονη, μιλάμε τώρα για την Ευγενία, η οποία συγκλώνησε περιγράφοντας όσα έζησε στις δομές των Ιωαννίνων, αλλά και της Χίου. Όταν ήταν 17, η κοπέλα είναι 20 σήμερα. Έτσι. Η κοπέλα σήμερα είναι 20. Η τότε λοιπόν 17χρονη άφησε άναυδη τη Φέη Σκορδά όταν είπε για την απόφαση των υπευθύνων να τη διώξουν μόλις ενηλικιώθηκε, επειδή έκανε άμβλωση. Την ημέρα της ενηλικίωσης... Της κάνανε μου, άμβλωση, συγγνώμη. Όχι, έκανε μόνη της η κοπέλα. Η κοπέλα έκανε μόνη της, πήγε μόνη είναι της. Άλλη στα... Είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη, πέραν. Είναι αυτή τη σκορδά, σήμερα είναι διαφορετική, λες, περίπτωση. Δεν είναι αυτό που αναφέραμε χτες με την κοπέλα που την αναγκάσανε. Που μα, την... παιδιά, όχι. Έχουμε ξεφύγει, σας ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά, έχουμε ξεφύγει. Να ακούσουμε, Χαρά, τι είπε καλύτερα το... ίδια η κοπέλα και το σχολιάζουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με σένα. Πόσο χρονών ήσουν όταν πήγες στην Κιβωτό του κόσμου? Ήμουνα 9 ετών. Στα 9 σου. Ναι. Μέχρι τα 9 σου έμενες με την οικογένειά σου? Ναι. Στο νέο κόσμο. Και φαντάζομαι έγιναν κάποια άσχημα πράγματα. Εντάξει, οι γονείς μου, επειδή είναι τοξικομανείς και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, εννοείται μας πήρανε με εισαγγελική απόφαση, μπήκαμε μέσα στο ίδρυμα και συνεχίστηκε η πορεία μας εκεί. Πόσα αδέρφια ήσασταν μαζί στην οικογένεια? Γενικά σύνολο είμαστε 10 αδέρφια. Και όχι μένατε και τα 10 μαζί με τη μαμά? Όχι. Όχι. Όχι όλα. Μόνο τα 4 μέναμε μαζί. Και τα 4 πήγατε στην Κιβωτό? Μάλιστα. Ο πιο μικρός πόσο χρονών ήταν όταν μπήκε στην Κιβωτό? Μωράκι ήταν. Να ήταν 4-3. Πολύ μικρό. Και ήσασταν μαζί? Ναι. Ήμασταν μαζί, ήμασταν στην Αλικαρνασσού τότε. Μέναμε όλοι αγόρια κορίτσια και τότε μπορούσα να τον προσέχω κάπως γιατί και στην οικογένεια εγώ τον πρόσεχα, στην ουσία. Αλλά μετά μας χωρίσανε, βασικά όλα τα αδέρφια μας πήγανε στα Γιάννενα και μετά από εκεί εμένα με χωρίσανε και με πήγανε στη Χίο, με χωρίσανε από τα αδέρφια μου. Χωρίσανε τα αδέρφια δηλαδή. Ναι. Για ποιο λόγο εσένα σε πήγανε στη Χίο? Για το λόγο το ότι είχα σχέση με το παιδί που βγήκε χτες στη τηλεόραση. Και... τον Νίκο. Ναι, δεν επιτρεπότανε.
Μάθαινε λοιπόν ότι έχεις μία σχέση. Μάλιστα. Και ότι είναι κακό. Ο Νίκος έμενε και αυτός μέσα στην κυβότο του κόσμου. Μάλιστα. Και ήθελα να σε χωρίσουν από αυτό το αγόρι για να μην έχετε σχέση. Ναι. Και η τιμωρία μου ήταν απομόνωση. Να μην έχω επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά, να τρώω μόνη μου σε ένα δωμάτιο, να μην βγαίνω γενικά έξω. Θέλεις λίγο, πριν περάσουμε και στο κομμάτι της άμβλωσης, να μου εξηγήσεις τι σημαίνει... Θέλω στην καθημερινότητα να μου πεις τι σημαίνει απομόνωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το καταλάβουμε, γι' αυτό είχαμε και πιστεύω αυτή την αντίδραση. Σας κλείδωναν μέσα σε ένα δωμάτιο. Γιατί δεν μπορούσατε να βγείτε, να μιλήσετε με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό, με τον ίδιο να ζητήσετε να μιλήσετε με τον πατέρα Αντώνιο, να σας βοηθήσει. Ναι, μάλιστα. Όταν λέγαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε σε... Εγώ προσωπικά ήθελα να μιλήσω συνέχεια σε κάποια εισαγγελέα. Το είχα κάνει κιόλας στοιχείο. Είχα μιλήσει σε μια εισαγγελέα. Είχε πει πως θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Παρέμειναν ίδια και χειρότερα, μπορώ να πω. Γιατί ένα παιδί σκέφτεται τον εισαγγελέα και δεν σκέφτεται ανθρώπους που είναι πιο κοντά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία δεν θέλουν το καλό του. Αν θέλανε το καλό του, θα καθόντουσαν να του μιλήσουν ανθρώπινα, να του πούν 2-3 κουβέντες από την καρδιά του, σαν μητέρα και πατέρας. Δεν θα ήταν ο άνθρωπος σου δείχνομαι, είμαι από πάνω σου, μπορώ να σου επιβληθώ. Γιατί εμείς έτσι το βλέπαμε και έτσι ήτανε. Στα περισσότερα παιδιά, που ήταν λίγο πιο δύσκολα στο χαρακτήρα, ας πούμε, και δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στους κανόνες τους. Άρα εσύ συνειδητοποιείς ότι είχες μία δυσκολία, και, αλλά ήταν και φυσιολογικό γιατί... Το γνωρίζω αυτό, ότι ήμουν πολύ δύσκολη σε χαρακτήρας, γιατί καλώς ή κακώς έχω πέρασει 2-3 πράγματα στην οικογένειά μου που έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Όπως όταν πας σε ένα μέρος που υπάρχουν κανόνες και δεν έχεις ζήσει ξανά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εννοείται θα σου είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον πολύ δύσκολο. Και στον τρόπο που μιλάγαμε, γιατί εκείνοι μιλάγανε όμορφα, ευγενικά. Εμείς δεν είχαμε αυτή τη διάλεκτο. Είχαμε μάθει αλλιώς. Ακόμα και γι' αυτό όμως μας κλειδώνανε μέσα στην τουαλέτα μέχρι να πούμε συγγνώμη, ας πούμε. Έχει τύχει να κάτσω στη τουαλέτα στην Αθήνα, στην Αλικαρνασσού. Από το απόγευμα μέχρι τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, επειδή δεν έλεγα συγγνώμη. Αυτά. Ποιος έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, ενώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε έτσι και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει απομονωθεί, ή ήταν γενικά αυτή η νοοτροπία? Ήταν γενικά αυτή η κανόνες, οι οποίοι, στην ουσία, εγώ θα πω την αλήθεια, δεν ήταν παιδαγωγή, δεν είχε χαρτί κάποιος παιδαγωγού που σπούδασε. Θα ήταν γυμναστής, θα ήταν ηχού, θα ήταν το οτιδήποτε, θα της δίνανε 15 χαρτιά, θα τα διάβαζε και θα γινόταν παιδαγωγός, σύμφωνα με αυτά. Περίμενε λίγο, αυτό όμως δεν έχει να κάνει και ναι, με την... σαφώς και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει και με το επάγγελμα. Καλά, σίγουρα, αν δεν το κατέχεις όμως και δεν το θέλεις από την καρδιά σου, να πας να βοηθήσεις ένα παιδί το οποίο το έχει ανάγκη, δεν θα σου βγει και ποτέ. Υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Ναι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ναι, υπήρχαν. Ποιοι ήταν αυτοί οι κανόνες? Να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα. Ωραία. Να τρώμε. Αυτό λογικό το βρίσκω, ναι. Να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε τα δωμάτια μας. Μετά υπήρχαν δουλειές εξωτερικές, οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς αυτές τις δουλειές. Δουλειές τώρα. Όπως είναι όλο αυτό το πλατό και τεράστιο, να κάθεσαι να καθαρίζεις τώρα στον ήλιο εσύ, να μαζεύεις είτε τα κουκουνάρια, είτε το οτιδήποτε, να πρέπει να μαζέψεις όλα τα φύλλα, να σκουπίσεις, να πλύνεις τα πιάτα. Ναι, μεν είναι καλό να μαθαίνουμε και όταν μεγαλώνοντας να ξέρουμε 2-3 πράγματα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ναι. Αλλά ήταν σαν εργασία. Όχι, δεν ήταν σαν ένα παιχνίδι για να μάθεις. Ήταν η δουλειά που έπρεπε να κάνεις. Από ποια ηλικία τα παιδιά κάνανε αυτές τις δουλειές? Μπορώ να πω από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή? Μπορείτε να δείτε και παιδιά μέχρι 10 χρονών και πιο πάνω να δουλεύουν καθημερινά. Τα παιδιά βέβαια όταν παραπονιόντουσαν, η απάντησή τους ήταν «Θα τελειώσουμε, θα πάμε να φάμε και θα ξεκουραστείτε». Για πόσες ώρες λοιπόν κάνατε αυτές τις εργασίες κάθε μέρα? Πάνω από 2-3 ώρες. Σίγουρα. Μετά είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο να παίξουμε. Όχι εγώ βέβαια, γιατί ήμουν από μόνο σε γενική. Εσύ πόσο καιρό ήσουν σε αυτή την απομόνωση? Εγώ όταν έφυγα από το παράρτημα της Πογωνιανής και πήγα στοιχείο,
μέχρι να γίνω 18, συνέχιζε αυτό το πράγμα. Να μην εξακολουθώ να μην έχω επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή, για πόσο καιρό εσύ δεν μπορούσες να έρθεις σε επαφή με άλλα παιδάκια? Για 3 χρόνια περίπου. 3 χρόνια τι έκανες? Ήσουν μόνη σου. Το δικό μου πρόγραμμα, μόνη μου. Ναι. Δεν σε άφηνα να έρθεις σε επαφή με άλλα παιδιά? Ναι. Ούτε είχες δει τα αδέρφια σου? Όχι. 3 χρόνια. Ναι. Και εννοείται ότι οι γονείς μας δεν τους άφηναν εφόσον είχαμε μπει. Δεν είχαμε καμία. Ήθελαν οι γονείς σου να μιλήσουν μαζί σου? Υπήρχε, γιατί μπορεί και κάποιοι γονείς να μην μπορούν για χιλόγους ή... Ήθελαν, απλά πιστεύανε και εγώ το θεωρώ σωστό, ότι δεν έπρεπε να έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Οι γονείς σου το πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι της Κιβωτού? Όχι, οι άνθρωποι της Κιβωτού. Γιατί, εντάξει. Δεν είναι καλή επιρροή? Ναι. Γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο με σένα. Αυτά λοιπόν είπε η κοπέλα, πραγματικά χαρά, συγκλονίζουν το παιδί. Την άφησε άναυδη τη Φέη Σκορδά και όλους δηλαδή μας έχουν αφήσει άναυδους αυτές οι μαρτυρίες και δεν είχαμε το σημείο που είπε ότι όταν ενηλικιώθηκε, επειδή έκανε άμβλωση την ημέρα της ενηλικίωσής της, όταν γύρισε στη δομή, έβγαλαν έξω τις βαλίτσες της και της είπαν «Χρόνια πολλά, να φύγεις τώρα». Και την έδιωξαν τη μέρα που είχε τα γενέθλια, ναι. Είναι πραγματικά απίστευτα τα όσα ακούγονται. Πάμε έτσι λίγο εμείς να διασκεδάσουμε, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα και παραστάσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πάμε στα Λαδάδικα της Αθήνας. Με Χάρη Ακριτίδη, Ελένη Καρουσάκη, Αναστασία Γιουσεφ και Νίκο Φλωρινιώτη. Και δεν ξεχνάμε... Μαζί και οι 9 μουσες. Τηλέφωνο κρατήσεων 212 214 14 14 για να περάσετε αξέχαστες βραδιές. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ανανεωμένα Λαδάδικα Αθήνας. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για μοναδικές βραδιές διασκέδασης. Τηλέφωνο κρατήσεων 21 22 14 14 14. Τραγουδούν ο Χάρης Ακριτίδης. Πάμε γυάλα, πάμε γυάλα. Μ' αγάπη σε μια στάλα. Πάμε γυάλα, δεν αξίζει. Έτσι να με βασανίζει. Η Ελένη Καρουσάκη. Όσο περνάει ο καιρός, χωριά από σένα. Έμορα ακόμα δεν το λέω σε κανένα. Η Αναστασία Γιούσεφ. Κοίταξε με πως χορεύω. Το μυαλό σου το μαγεύω. Δίπλα να έχει η Ριάννα. Το κουνάω σε Βραζιλιάννα. Ο Νίκος Φλωρινιώτης. Κάποιο χτυπημένος, βούλερο δεμένος. Με τα δυο σου μάτια γίνομαι κομμάτια. Μαζί μας οι 9 πανέμορφες μουσες. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ζήσε τη νύχτα στα Λαδάδικα. Τιμή φιάλης από 120 ευρώ. Τιμή ποτού 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 21-22 14-14-14. Λαδάδικα, Πειραιός 69 Αθήνα. Επιστρέφουν δυνατά. Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, φύγαμε για Λαδάδικα της Αθήνας με Χάρη Ακριτίδη, Ελένη Καρουσάκη, Αναστασία Γιουσεφ και Νίκο Φλωρινιώτη. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, πάντα μαζί και οι 9 μουσες. Τηλέφωνο κρατήσεων 212 214 14 14 για να περάσετε αξέχαστες βραδιές κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα με την Κιβωτό του κόσμου. Καθώς όπως φαίνεται πάνω, είναι τρεις βασικοί συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται και αυτοί στο στόχαστρο των αρχών. Πραγματικά βρίσκονται 3 άτομα, τα οποία αποδεικνύεται εν τέλει ότι αυτά έχουν κλειδώσει ως ο κεντρικός πυρήνας της λεγόμενης κουστοδίας του πατέρα Αντώνιου. Λοιπόν, τα στοιχεία που συλλέγουμε από τα δημοσιογραφικά γραφεία και από τις αρχές είναι πολλά και συγκεκριμένα. Μιλάνε για 3 άτομα, έχουμε τα αρχικά τους. Είναι οι συνεργάτες του, 2 από τα Γιάννενα και 1 από την Αθήνα. Μιλάμε λοιπόν για τον συνεργάτη με τα αρχικά Πσίγμα και την ΑΘ. Αυτά τα 2 πρόσωπα είναι από τη δομή της Κιβωτού του κόσμου στα Γιάννενα. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα από τους 2 που αναφέραμε, δηλαδή τον Πσίγμα
και την ΑΘΘΙΤΑ, ο ΠΗ ΣΥΓΜΑ εργάζεται ως παιδαγωγός και είναι ο ίδιος πρώην τρόφιμος, παρακαλώ, της δομής και σε βάρος του έχουν γίνει πολλές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και για τιμωρίες παιδιών. Τώρα η ΑΘΘΙΤΑ είναι η υπεύθυνη της κυβωτού του κόσμου στα Γιάννενα και ο σύζυγός της, ο ΠΗ ΣΥΓΜΑ, ο οποίος γνώριζε τα πάντα για τις κακοποιήσεις, όπως φυσικά και οι ίδια που συνέβαιναν εκεί μέσα. Όσον αφορά τώρα τον τρίτο συνεργάτη, του πατέρα Αντώνιου, μιλάμε για έναν εργαζόμενο στη δομή του Κολονού, είναι ο ΠΗ ΜΗ, ο οποίος δεν έχει ασκήσει, όπως λέγεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σωματική βία, αλλά ψυχολογική βία και χαρακτηρίζεται ως νευρικός και απότομος, που ασκούσε, ξαναλέω, ιδιαίτερη ψυχολογική βία πάνω στα παιδιά. Αυτά τα τρία πρόσωπα είναι που έχουν κλειδώσει, ενώ η πληροφορία της τελευταίας στιγμής λέει ότι έχει περάσει ήδη το κατώφλι της εισαγγελίας ο πρώτον πρώην εργαζόμενος, ο οποίος έχει να δώσει σημαντικότατες πληροφορίες στις αρχές. Μάλιστα. Και χαρά, υπάρχει και μία τελευταία καταγγελία. Τελευταία για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έρχονται συνεχώς οι νέες καταγγελίες. Και όπου... την ώρα που μιλάμε. Ναι, όπου από ό,τι φαίνεται λοιπόν, κλείδωναν μωρά 2 ετών για τις ώρες και απείλησαν μια κοπέλα να ακυρώσει την καταγγελία που είχε κάνει. Ναι, η κοπέλα είχε κάνει. Μιλάμε για βαριές τιμωρίες σε πολύ μικρά παιδιά, όπως είπε η κοπέλα, σε παιδιά 4-5 χρόνων, ακόμα και μικρότερα. Και η καταγγελία αυτή, η κοπέλα έκανε καταγγελία στην αστυνομία της Κόνιτσας και της είπανε να την ακυρώσει, αλλιώς δεν θα ξαναέβλεπε την αδελφή της. Τα παιδιά αυτά δε γιατί έμπαιναν τιμωρία, είτε γιατί δεν ήθελαν να φάνε, είτε επειδή τα έκαναν, λερώνονταν επάνω τους, διότι ήταν μωρά παιδιά και ακόμα φορούσαν πάμπερ, γι' αυτό το λόγο τα έβαζαν τιμωρία 2-3 χρόνων, 4-5. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα αυτά, να βάζεις τιμωρία ένα παιδί 2 και 3 χρόνων επειδή λερώνεται. Πριν από 4 μήνες κατάφερε η κοπέλα να φύγει τελικά από την κυβωτό του κόσμου, μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, και τώρα ζούνε στην Κόνιτσα πάλι, αλλά σε μια κρατική δομή. Ας περάσουμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε περισσότερες αποκαλύψεις. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Εσύ ρωτάς να... Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πετρουράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης.